Φετινός εορτασμός της κοιμήσεως της Θεοτόκου, την οποία ο λαός μας τιμά και αναγνωρίζει στο πρόσωπό της την προστάτηδα μητέρα, επισκιάστηκε δυστυχώς από τις καταστρεφικές πυρκαγιές στην Αττική. Σκεφτόμαστε όλους όσους επλήγησαν από αυτές. Ευχαριστούμε τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όσους έδωσαν για ακόμη μια φορά ηρωική μάχη με τη φωτιά και ελπίζουμε να αποκατασταθούν οι ζημιές το συντομότερο δυνατό. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας. Χρόνια πολλά. Τέτοια μέρα είναι, πώς να το πω, είναι η γιορτή του νησιού μας, θα έλεγα. Ευχές σε όλο τον κόσμο, ώστε και του χρόνου να είναι γερή και να ξανατιμήσουμε πάλι την εκκλησία της Αγιάς Σου και όλο το χωριό και όλη τη Λέσβο, θα έλεγα. Τιμή μας που παρευρίσκεται και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και κοντά μας, θέλοντας να δείξει πραγματικά ότι ο στρατός και ο λαός αυτός που αγαπάει, ο κόσμος που αγαπάει το νησί μας, είναι κοντά μας. Θέλοντας να δείξει την αγάπη της προς την ακριτικά νησιά. Αυτό πιστεύω και αυτό μας τιμά. Θα αγωνιστούμε για κάτι καλύτερο, για την άμυνα και την ανάπτυξη της περιοχής μας. Και του χρόνου γεροί να είμαστε και να ξαναγιορτάσουμε όλοι μαζί αυτή τη μέρα, να πούμε. Χρόνια υγεία πολλά σε όλους.
Ευχή και επισήμανση μαζί. Καταρχάς να ευχηθούμε ένα χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα η γιορτή της Χριστιανοσύνης, η κοίμηση της Θεοτόκου, η οποία όμως επισκιάστηκε δυστυχώς από τα πύρινα μέτωπα που κύκλωσαν την Αττική και βέβαια δημιούργησαν όλη αυτή την κατάσταση. Καταστράφηκαν λαϊκές περιουσίες, καταστράφηκαν σπίτια. Οι άνθρωποι για άλλη μια φορά θα πληρώσουν δυστυχώς όλη αυτή τη ζημιά που έχει γίνει. Και θα πρέπει να επισημάνουμε τις ευθύνες, οι οποίες είναι διαχρονικές. Οι ευθύνες για την πρόληψη των πυρκαγιών, οι ευθύνες για τον σχεδιασμό, τον ολόκληρο σχεδιασμό που πρέπει πραγματικά να γίνεται και που βέβαια αφήνουν ακάλυπτες τέτοιες περιόδους αντιπυρικής προστασίας. Χρόνια πολλά σε όλους.